Η γαστρονομία σημειωτέων από την εποχή του Αρχέστρατου, δηλαδή μιλούμε για τον 4ο αιώνα π.Χ., θεωρήθηκε βασίλισσα των επιστημών. Τα δείπνα, τα περίφημα δείπνα ή συμπόσια των αρχαίων Ελλήνων, τα οποία προφανώς συνεχίστηκαν και κατά την ελληνιστική περίοδο, αυτά κληροδοτήθηκαν, μάλλον κληρονομήθηκαν, γιατί δεν τους τα έδωσε κανείς, τα πήραν οι Ρωμαίοι μόνοι τους, λοιπόν, και από τους Ρωμαίους, οι οποίοι όμως με ένα άλλο σκεπτικό δικό τους, αυτό της υπερβολής. Έχουμε δηλαδή τα περίφημα λουκούλια γεύματα, τα οποία τρώγαν, στο τέλος προκαλούσαν μόνοι τους έμετο και συνεχίζανε και τρώγανε. Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι στοιχεία ξένα για τον ελληνικό λαό και για το DNA του Έλληνα. Ο αρχαίος Τσελεμεντές, ο αντίστοιχος του Νικολάου Τσελεμεντέ, είναι ο Απίκιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε, δεν ήταν μορφωμένος, αλλά ήταν από αυτούς που σήμερα ονομάζουμε γκουρμέ. Είχε το πλεονέκτημα ότι ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας, εκατομμύρια συστέρτιους διέθετε. Να φανταστείτε ότι όταν ξαφνικά ρώτησε τον μάγειρά του πώς πάμε από χρήματα, εκείνος του λέει έχουμε 10 εκατομμύρια ακόμη. Και τον έπιασε τέτοια θλίψη που αυτοκτόνησε. 10 εκατομμύρια ήταν ένα ακόμη, εξακολουθούσε να είναι ένα μεγάλο ποσό, πολύ μεγάλο. Σκεφτείτε λοιπόν τα πλούτη. Και λέει ο Σενέκας ο φιλόσοφος ότι εδώ σε αυτήν την πόλη στη Ρώμη έζησε ένας αισχρός άνθρωπος ονόματι, ένας ανόητος στην κυριολεξία, άνθρωπος ονόματι Απίκιος, ο οποίος όταν διαπίστωσε ότι του τελειώσαν τα χρήματα αυτοκτόνησε από τη θλίψη του. Το καλό που μας άφησε αυτός είναι ότι συγκέντρωσε ή κάθισε μάλλον και έγραψε δύο βιβλία συνταγών. Το ένα με παρασκευάσματα και το άλλο με σάλτσες. Η Ιουρσενάρη, η οποία γράφει τα απομνημονεύματα του Αδριανού, γράφει ότι ο Αδριανός, ο οποίος φυσικά ήταν ιδιαίτερος αυτοκράτορας, ζήλευε τους Έλληνες για την απλότητα των γευμάτων τους, οι οποίοι με ένα ποτήρι γλυκό κρασί της Σάμου, καλό τότε ήταν αγγλικά τα κρασιά της Σάμου, αλλά τέλος πάντων, anyway. Λοιπόν, και ένα ψάρι στη σχάρα με χοντρό αλάτι από τη θάλασσα, είναι πολύ πιο απολαυστικά από ό,τι τα φοβερά γεύματα της Ρώμης. Η σχέση της ελληνικής με τη ρωμαϊκή κουζίνα ή της ρωμαϊκής με την ελληνική κουζίνα είναι αλληλένδετη και πάρα πολύ στενή. Λένε κάποιοι σημερινοί επιστήμονες, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι ημιμαθείς, ότι η ρωμαϊκή κουζίνα είναι αυτή που επέδρασε καταλυτικά σε όλη τη Δύση. Αυτό μπορεί να είναι αληθές ως ένα σημείο από την άποψη της ιστορικότητας και της εξέλιξης της αρχαίας κουζίνας. Όταν έχουμε για παράδειγμα τον Οράτη, ο οποίος, ξέρετε, ζει στο δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα π.Χ., δηλαδή υπολογίστε 40, 30 και 20 και παρακάτω π.Χ., ο οποίος είναι μία από τις πολύ μεγάλες μορφές των γραμμάτων της εποχής, Οράτιος, έτσι. Προστατευόμενος του Αυγούστου, ο οποίος ομολογεί ότι εμείς ως Ρωμαίοι, λέει, με την ισχύ των όπλων κατακτήσαμε την Ελλάδα. Αλλά η ιτημένη Ελλάδα, με τις τέχνες και τα γράμματα και τον πολιτισμό της, μας κατέκτησε μέσα σε λίγα χρόνια. Και εάν ρίξει κανείς μια ματιά εδώ μέσα στους τίτλους των συνταγών του Απίκιου, θα καταλάβει ότι ή θα νομίσει ότι είναι ελληνικές συνταγές με λατινικά ονόματα. Είχαμε στην κάτω Ιταλία και Σικελία πολλές ελληνικές πόλεις και μία από αυτές ήταν η Σίβαρης. Οι Σιβαρίτες ήταν από τους πιο γνωστούς ανά τον κόσμο εκείνης της εποχής καλοφαγάδες. Αυτοί οι πρώτοι οργάνωναν συμπόσια από τα πιο extreme, ας πούμε. Εκείνη την εποχή, 4ο αιώνα π.Χ., ζει ένας συγγραφέας, ένας λόγιος, ονόματι Αρχέστρατος. Αυτός γράφει ένα έργο ονόματι «Η Διπάθεια», το οποίο είναι έργο μαγειρικής. Απλώς είναι ποιητικό. Αλλά εδώ συνδυάζει την ειδονή της τροφής
και γενικά συνδέει την ειδονή της τροφής με τη σωματική ειδονή. Οι Σιβαρίτες είναι από τους πρώτους που κάναν αυτά τα λεγόμενα οργιώδη συμπόσια. Με ποικιλία, με μεγάλη ποικιλία φαγητών, με πολλά εδέσματα, με χορούς, τραγούδια, ανέκδοτα, αλλά τα οποία εξελίσσονταν μέχρι και το επίπεδο του έρωτα και του σεξ. Λουκούλια γεύματα είναι όπως και άλλα γεύματα, αυτά που έκαμνε ο Νέρονας ή ο Βιτέλιος, οι οποίοι ήταν από τους μεγαλύτερους καλοφαγάδες. Είναι μία πραγματικότητα γιατί έχουμε τέτοιες ιστορικές μαρτυρίες. Και ένα τέτοιο γεύμα ή ένας Ρωμαίος, ας πούμε, για να εντυπωσιάσει, ήταν ένας κοινωνικός θεσμός το γεύμα στη Ρώμη. Και μάλιστα στέλναν ανθρώπους στους δρόμους, στους μεγάλους δρόμους της Ρώμης, για να μοιράζουν προσκλήσεις. Όσο πιο πολλές προσκλήσεις μοίραζαν και κόσμο που καλούσαν, τόσο πιο πολυτελές θεωρούνταν το συμπόσιο αυτό και τόσο πιο μεγάλο κοσμικό γεγονός ήταν. Άρα για ένα τέτοιο κοσμικό γεγονός έπρεπε να εντυπωσιάσουν συγχρόνως τον κόσμο. Έχουμε περιπτώσεις όπου πράγματι ο κόσμος έμενε εντυπωσιασμένος και πολλοί φεύγαν παίρνοντας στις πετσέτες τους φαγητά και αποφάγια, διότι περίσσευαν. Έχουμε άλλες μαρτυρίες από τους σατυρικούς κυρίως ποιητές ότι καλά μας κάλεσες, αλλά γιατί μας κάλεσες, για να σε βλέπουμε να τρως? Έτσι, για οικοδεσπότες τσιγκούνιδες. Καταρχάς ήταν συμπόσια πολυέξοδα. Να φανταστείτε ότι σήμερα, πέστε ότι γίνεται ένα πάρτι, ξέρω εγώ, εδώ στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και καλούν ένα συγκρότημα από την Ισπανία. Καλούσαν χορεύτριες από την Ισπανία, από την πόλη τη σημερινή Γκαντίτζ, οι αρχαίες Γάδης. Αυτές είναι που χορεύουν το φλαμέγκο και ήταν γνωστές και περίφημες από τότε. Και όταν λέω από τότε, εννοώ από τον πρώτο π.Χ. αιώνα και σίγουρα τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, γιατί σας μιλώ για την εποχή του Νέρονα. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, ο Νέρονας ή ο Βιτέλιος αμέσως μετά, για να εντυπωσιάσουν με σπάνια εδέσματα, έστειλε το ρωμαϊκό στόλο στο Γιβραλτάρ για να πιάσει τσίχλες. Παρασκεύασε ένα φαγητό για πρώτη φορά με γλώσσες πουλιών. Τέτοιων πουλιών. Λοιπόν, αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς από αυτήν την περιγραφή είναι ο τρόπος προετοιμασίας και παρασκευής ενός φαγητού. Έχει σημασία. Δηλαδή αυτό που σήμερα λέμε γκουρμέ. Η ρωμαϊκή κουζίνα είναι μια κουζίνα υπερβολική, κατά τη γνώμη μου. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετική. Αντανακλά μια τεράστια δύναμη, μια τεράστια αυτοκρατορία που ξεκινούσε, ας πούμε, από το κέντρο της Ασίας και έφτανε μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη. Έφτανε μέχρι την Αγγλία. Υπάρχουν αρχαία ρωμαϊκά θέατρα στην Αγγλία σήμερα. Το Λονδίνο είναι ρωμαϊκή πόλη. Αυτή το χτίσανε. Λοιπόν, είναι μια κουζίνα υπερβολική. Συγκέντρωνε υλικά και πρώτη ύλη από διάφορες περιοχές του κόσμου. Δηλαδή, παραγγέλνανε, ας πούμε, ψάρια από τον Νείλο. Για να έρθουν, τρώγανε παγόνια.
ως προς το καθημερινό πρόγραμμα διέτης ή διατροφής. Το πρωί και στην Ελλάδα και στη Ρώμη υπήρχε το φαινόμενο της έλλειψης πρωινού, συνήθως. Δηλαδή, όπως και εδώ στη σύγχρονη Ελλάδα πολλές φορές και πολλοί άνθρωποι πίνουν το πρωί ένα ποτήρι νερό ή ένα ποτήρι γάλα και τίποτε άλλο ή έναν καφέ, κάτι αντίστοιχο. Οι διαιτολόγοι της εποχής σύστηναν στον κόσμο να μην τρώει το πρωί τίποτε άλλο πέρα από ένα ποτήρι νερό, με το οποίο ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα, καθαρίζει το σώμα και ούτω καθεξής. Κατά τις 10 με 11 παίρναν αυτό που λέμε εμείς σήμερα το δεκατιανό. Το δεκατιανό. Κρύο κρέας και κάποια λαχανικά, αλλά φαγητό στο πόδι. Περίμεναν κατά τις 3 η ώρα να τελειώσει η ημερήσια απασχόληση, η ημερήσια εργασία και μετά να καθίσουν στο τραπέζι να φάνε, αλλά τρώγαν από τις 2-3, ανάλογα με το αν ήταν χειμώνας ή καλοκαίρι, μέχρι τη δύση του ηλίου. Δηλαδή υπήρχαν 2 φαγητά κατσαρόλας και ένα ψητό. Υπήρχαν τα ορεκτικά, κανονικά υπήρχαν 3 τραπέζια όπως λέμε ή 3 πιάτα εμείς λέμε σήμερα σε αυτήν την ορολογία. Το πρώτο πιάτο ήταν τα ορεκτικά που ήταν ρεπανάκια, μαρούλια, πράσα και τέτοιου είδους κυπευτικά. Μετά έρχονταν τα βραστά και τα ψητά. Ακολουθούσε το κρασί και το οποίο συνοδευόταν από ξηρούς καρπούς. Υπάρχουν ασφαλώς διαφορές ως προς την ποιότητα και ως προς την ποσότητα που είχαν τα γεύματα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, μεταξύ ανθρώπων της Υπαίθρου και ανθρώπων του Άστεως, της μεγάλης πρωτεύουσας, της Νέας Υόρκης εκείνης της εποχής, για να μιλήσουμε με σύγχρονη ορολογία, που ήταν η Ρώμη. Όλοι οι δρόμοι, λέγανε οι Ρωμαίοι και το Καμάρωναν αυτό, οδηγούν στη Ρώμη. Οι Βυζαντινοί δεν τρώγανε πρωινό. Είχανε περισσότερο το ωράριο ή τις, τα ήθη, ουσιαστικά το ήθος των σύγχρονων Αμερικανών ή Ευρωπαίων. Ήτανε μεταξύ του 9-5, το 9 και με 5. Τρώγανε κατά τις 10 η ώρα το πρώτο τους γεύμα. Μετά τρώγανε κάτι πολύ πρόχειρο και το κύριο γεύμα τους ήτανε στις 7 η ώρα το δείπνο, το λεγόμενο, το οποίο συγκεντρώνονταν όλη η οικογένεια και απολάμβανε το κανονικό γεύμα της ημέρας. Για πρωί τρώγανε κουλούρι, ένα κουλούρι που μοιάζει πάρα πολύ με το κουλούρι της Θεσσαλονίκης, επομένως το γνωρίζουμε ότι από την 10ο και πιο νωρίς, από τον 8ο αιώνα σχεδόν, το περίφημο κουλούρι Θεσσαλονίκης κυκλοφορούσε σε όλα τα Βαλκάνια και σε όλη την επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι ένα είδος το οποίο μπορεί και διατηρείται, είναι νόστιμο και ανά πάσα στιγμή μπορείς να το μαλακώσεις. Γουτώντας το είτε σε νερό είτε μέσα σε γάλα, επομένως μπορείς να έχεις μια, τέλος πάντων, πρώτη μορφή ενός ψωμιού κατά κάποιο τρόπο. Το μεσημέρι τρώγανε επίσης κάτι πάρα πολύ έτσι πρόχειρο στα πεταχτά και το βράδυ οπωσδήποτε είχαν το δείπνο όπου συγκεντρώνονταν όλη η οικογένεια και υπήρχε το δείπνο, ουσιαστικά ήταν μια τελετή, ένα τελετουργικό ήταν. Όταν ξεκίνησα την έρευνά μου πριν από χρόνια, σχετικά με τη βυζαντινή διατροφή, κατέληξα να ανακαλύψω τι, όχι τον βυζαντινό τρόπο διατροφής, αλλά τον τρόπο διατροφής τον δικό μου. Γιατί η δική μου είναι μικρασιατικής καταγωγής, επομένως διαπίστωσα ότι αυτό το οποίο μου έμαθε από παιδί η γιαγιά μου και η μητέρα μου, ουσιαστικά αυτό και ίσχυε και για τους Βυζαντινούς. Δηλαδή για ένα Βυζαντινό και για ένα φτωχό σπίτι, αλλά και για ένα πλούσιο σπίτι, δεν νοούτανε να στρώσουν να φάνε αν δεν βάζανε πρώτα το τραπεζομάντιλο. Αν δεν βάζανε το σερβίτσιο τους. Αν δεν είχαν το ποτήρι για το νερό και το ποτήρι για το κρασί τους. Λοιπόν, έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν κάποια πρώτα εδέσματα. Είναι αυτά τα μεζέδες που λέμε μέχρι σήμερα. Τρώγανε ψωμί, τρώγανε τυρί, τρώγανε ελιές, τρώγανε αντσούγες, τρώγανε διάφορα παστά και κατόπιν περνούσαν στο κυρίως γεύμα και οπωσδήποτε έπρεπε κατόπιν να κλείσουν το γεύμα τους, το δείπνο τους μάλλον, ουσιαστικά με ένα γλύκλισμα. Κάτι το οποίο συνδέει το Βυζάντιο με το τώρα
Είναι και τα γλυκά. Μπορεί να μην είχαν ζάχαρη, αλλά είχαν διάφορα άλλα προϊόντα, όπως ήταν το μέλι. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι ένα από τα πιο βασικά τους, προσιτά τους εδέσματα ήταν το ρύζι βρασμένο, λέει, σε γάλα και πασπαλισμένο με κανέλα. Είναι το ριζόγαλο. Τρώγανε τους φίγκους, που είναι οι λουκουμάδες. Τρώγανε και δονόπαστο, το οποίο το τρώμε μέχρι σήμερα. Τρώγανε το χαλβά, βέβαια, με το σιμιγδάλι, το οποίο μέχρι σήμερα έχει μείνει και όρος πολίτικος χαβάς. Με το που χριστιανοποιείται η Ανατολική Ρώμη, έτσι, και γίνεται μετά Κωνσταντινούπολη, γίνονται οι πρώτοι σύνοδοι και όλα. Αρχίζει και μπαίνει το θέμα της νηστείας, της αποχής, ας πούμε, από την ειδονή των φαγητών και των γεύσεων, και έτσι εμπλουτίζεται η βυζαντινή διατροφή με φαγητά λιτά και υγιεινά, θα λέγαμε σήμερα. Κυριαρχούν τα λαχανικά, κυριαρχούν τα ψάρια. Αυτό βέβαια σήμαινε για το λαό φτώχεια. Ο λαός έτσι κι αλλιώς στο Βυζάντιο έτρωγε πολύ λιγότερα από ό,τι τρώγαν οι άρχοντες. Στα παλάτια επικρατούσε μεγάλη σπατάλη και μεγάλο εύρος και πλούτος. Εκεί μπορούσε να συναντήσει κανείς ένα χρώμα ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αλλά δυστυχώς και στα μοναστήρια οι ηγούμενοι, από ό,τι λέει ο φτωχοπρόδρομος, τρώγαν πάρα πολύ καλά. Τρώγανε καραβίδες, τρώγανε αστακούς, ενώ οι άλλοι τρώγανε ένα περίπου κρεμιδοδοζούμι. Δηλαδή νερό, βράζεις κρεμμύδια και στο τέλος ρίχνεις και μερικές μπουκές ψωμιού να ρουφήξουν τα υγρά και αυτό τρώγανε. Οι Βυζαντινοί ήταν, ναι, τους άρεσαν τα γλέντια, τους άρεσαν τα πράγματα, τα καλά. Δεν είναι αυτό το οποίο προσπάθησαν να μας διδάξουν στο σχολείο. Είναι ένας χώρος μεγάλος, ο οποίος σίγουρα δεν θα μένει αλόβητος από την Εκκλησία. Η Εκκλησία βρήκε τρόπο να εισχωρήσει και εκεί. Αλλά όπως και σήμερα, δεν δίνουμε και τόσο πολύ σημασία. Λοιπόν, έτσι και τότε, μην έχουμε την εντύπωση ότι οι Βυζαντινοί ήταν όλη μέρα με σταυροκοπιόνταν. Ίσα-ίσα ήταν ένας λαός, όπως βγαίνουν μέσα από τις πηγές, δηλαδή τις γραπτές πηγές, δεν τα λέμε από μόνοι μας. Λοιπόν, ήταν ένας λαός ο οποίος του άρεσαν οι διασκεδάσεις, του άρεσε το καλό φαΐ, του άρεσαν οι συγκεντρώσεις, οι συναισθιάσεις. Λοιπόν, να δίνει, να παίρνει, να μοιράζονται τροφές, χωριά ολόκληρα, κάνανε πανηγύρια, τα οποία καθιερώσανε. Υπήρχαν οι πανηγύρι και από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αλλά κυρίως τα πανηγύρια έτσι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, είναι λίγο τρόπο τεινά copyright βυζαντινό, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και εκεί τα μαθαίνουμε όλα αυτά από τι, από την αντίδραση των πατέρων της Εκκλησίας. Όταν βγαίνει ο Χρυσόστομος και αντιδρά και λέει: «Μα για όνομα του Θεού, εδώ γιορτάζουμε τη μνήμη ενός Αγίου. Και σας το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να πάρετε τρόφιμα, να καθίσετε να φάτε, να γλεντήσετε, να χορτάσετε, να χορέψετε και στο τέλος να μεθύσετε». Δεν χρειάζεται κάποιος καλύτερος να σου το πει από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Φεύγανε από τις εκκλησίες την Κυριακή και πηγαίνανε στα στάδια. Τους άρεσε πάρα πολύ τα αθλήματα, τους άρεσαν δηλαδή όλοι οι αγώνες και οι μονομαχίες, οι θηριωμαχίες, ό,τι συνέβαινε εκεί. Και έχουμε παραστάσεις από ψηφιδωτά, τα οποία βλέπουμε, ας πούμε, νεαρούς να πουλάνε κάτι εν είδη σάντουιτς. Δηλαδή βλέπουμε το άσπρο το ψωμάκι και μέσα υπάρχει ένα μπιφτέκι. Είναι ο αρχαίος κοπτός. Είναι δηλαδή ο κεφτές, ο τηγανητός, τον οποίο του άρεσαν πάρα πολύ. Και επαναλαμβάνω, τους άρεσαν πολύ τα καρικεύματα. Βάζανε μέσα διάφορα, βάζανε σάλτσα από ντομάτα, βάζανε τη ρουσινάπη, τη μουστάρδα και το κάνανε ένα σύγχρονο χάμπουργκερ ουσιαστικά. Γύρω τρώγανε και οι αρχαίοι Έλληνες κιόλας και οι Βυζαντινοί. Τους άρεσε πάρα πολύ. Όπως τους άρεσε το αρβελιστό, ότι έχει σχέση δηλαδή με σούβλα. Βλέπουμε δηλαδή παραστάσεις που έχουν κοκορέτσι, μπριζόλες της σούβλας.
ή μικρά ορτικάκια, μικρά πτηνά τα οποία τα κάνανε σε μεγάλα σουβλάκια και τα ψήνανε. Όλα αυτά είναι παραστάσεις σε δικογραφίες, είναι παραστάσεις σε ψηφιδωτά. Ο πατσάς είναι και αυτός, για τους αρχαίους Έλληνες δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχει βέβαια ο μέλανας ζωμός, τον οποίο τρώγανε οι Σπαρτιάτες, η οποία έχει μία σχέση με τον πατσά, αλλά τον πατσά, όπως και τη μαγειρίτσα, είναι η περίφημη μαγειριά, την χρησιμοποιούν κατά κόρον οι Βυζαντινοί. Τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι Βυζαντινοί και ιδιαίτερα την βλέπουμε σε παραστάσεις που δείχνουν την Παναγιά ως λεχόνα και πώς την περιποιούνται οι θεραπενίδες της και τη φέρνουν σε ένα τσουκάλι μέσα, μαγειρίτσα ή πατσά, γιατί έκανε καλό, λέει, στη λοχεία. Υπάρχουν πράγματα για την μπουγάτσα, παραδείγματος χάρη είναι ένα καλό παράδειγμα που έχει μείνει ως μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, η μπουγάτσα είναι ένα έδεσμα το οποίο το φτιάχνανε οι Βυζαντινοί, όχι ακριβώς έτσι. Έτσι εξελίχθηκε από τους Ιταλούς, λοιπόν, και πογκάτσα το λέγανε αυτοί. Τέλος πάντων, μπερδεύεται και με τη φοκάτσια, το οποίο είναι το αλμυρό κομμάτι, ας πούμε, της εκδοχής αυτής, της πίτας, της γλυκιάς ή της αλμυρής. Λοιπόν, το οποίο το συναντούμε τον 19ο αιώνα κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Και από εδώ έχει φύγει κατόπιν και έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Η κουζίνα του Βυζαντίου έχει μελετηθεί αρκετά και κάποια στιγμή είχε γίνει και μία προσπάθεια αναβίωσης, μέσα εισαγωγικά αναβίωσης, σε κάποια δείπνα, μέσω κάποια δείπνα του αρχέστρατου. Είχε γίνει και μία ομάδα η οποία μελετούσαν αυτά που έχει γράψει στην ουσία ο αρχέστρατος για την κουζίνα τη συγκεκριμένη. Έχουν κάποιες όμως πολύ έντονες, αφού χάρη από έντονες γεύσεις, όπως είναι ο γάρος, δηλαδή και έντονες και με πολύ ξύδι και με πολύ, πολύ αλμυρές και έντονα αρωματισμένες. Υπάρχει μια μαρμελάδα καταπληκτική, την οποία εμπνεύστηκε ο Τραγιανός, ο οποίος ήταν ο αδερφός του αρχιτέκτονα που έκθεσε την Αγία Σοφιά. Αυτός ήταν γιατρός. Στο Βυζάντιο, οι άνθρωποι που ασχολούνταν με την γαστρονομία ήταν κυρίως γιατροί. Ήταν φιλόσοφοι, ήταν διατροφολόγοι εκείνης της εποχής. Και αυτός θεωρούσε ότι μια μαρμελάδα με κηδόνι και ροδοπέταλα, ότι είναι ευστόμαχο παρασκεύασμα. Αυτό είναι μια καταπληκτική μαρμελάδα. Δεν χρειάζεται κανείς να κάνει τη μία μαρμελάδα με την άλλη. Μπορεί να τα πάρει και τα δύο έτοιμα και να τα ενώσει σήμερα, για να δει πώς αυτές οι δύο γεύσεις ενώνονται και έχουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Οι Βυζαντινοί αφήσανε πολύ σπουδαία πράγματα πίσω τους. Αφήσανε καταρχήν μια κουζίνα με πολλά λαχανικά, οι περίφημοι λαχανόκηποι που υπήρχαν γύρω από τα κάστρα της πόλης και όπου παρήγανε τεράστιες ποσότητες λαχανικών, υιοθετήθηκαν από τους Οθωμανούς και φτιάξανε πολύ ωραία πιάτα. Ας πούμε, η μελτζάνα, το χουακιάρ μπεγεντή, έτσι κι αλλιώς είναι ένα από αυτά. Ο διάφορος συνδυασμός κρεάτων αρνιού κυρίως με λαχανικά, το περίφημο φρικασέ. Το φρικασέ είναι βέβαια γαλλική λέξη, μας το δώσανε. Οι υπόλοιποι λαοί, οι οποίοι πέρασαν από εδώ, καταρχήν, αν μιλήσουμε για τους Ευρωπαίους, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ευρωπαϊκή κουζίνα. Η ευρωπαϊκή κουζίνα είναι η βυζαντινή κουζίνα. Και πάλι θα το πάω αναγκαστικά μερικούς αιώνες πίσω, για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ. Οι Βυζαντινοί άρεζαν πάρα πολύ να τρώνε, τους άρεζε να τρώνε κρεατικά μαζί με φρούτα. Είναι το κηδονάτο το λεγόμενο, το περίφημο. Τους άρεσε πάρα πολύ να τρώνε τα μικρά γουρουνόπουλα λιμένα με μέλι και να τα ψήνουνε. Λοιπόν, πράγματα τα οποία όταν οι σταυροφόροι κάνανε μία παράκαψη, αντί να περάσουν από την Κύπρο κατευθείαν στους Αγίους Τόπους, είπανε να κόψουν μέσα από την Κωνσταντινούπολη. Επομένως, φαίνεται ποιος ήταν ο πραγματικός του σκοπός. Φεύγοντας, παίρνοντας τα διάφορα σουβενίρ που απογυμνώσαν όλη την πόλη και όλη την Αγία Σοφιά και έχουν γεμίσει όλα τα μουσεία του εξωτερικού με αντικείμενα, ίσως τα καλύτερα αντικείμενα από την Κωνσταντινούπολη, πήρανε ταυτόχρονα και αυτό που ονομάζω άειλο πολιτισμό. Πήρανε και τις συνήθειές τους. Βέβαια, κατόπιν λόγω της Οθωμανικής κυριαρχίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, μείναμε πολύ πίσω. Και όσο και να τρέχουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε ακόμη. Και γι' αυτό βρήκαν ευκαιρία και καθιερώσαν ορισμένα πράγματα, σαν γαλλική κουζίνα, σαν ιταλική κουζίνα, ισπανική κουζίνα. Η παέλια, παραδείγματος χάρη, τη γνωρίζουμε από τις πηγές ότι είναι βυζαντινή. Λοιπόν, τους άρεσε τους Βυζαντινούς να αναμειγνύουν πουλερικά, λευκά κρέατα μαζί με θαλασσινά. Και επειδή είναι άγευστα κρέατα και τα δύο, μπορούν και ενώνονται,
μπορούν και ενώνονται γεύσεις τους και απορροφούν από τις σάλτσες τις οποίες χρησιμοποιούσαν. Η Θεσσαλονίκη πάνω απ' όλα εκείνο το οποίο είχε και έχει είναι ότι είναι ανοιχτή. Είναι μία από τις πιο ανοιχτές πόλεις. Αυτό έχει να κάνει όχι φυσικά με την πόλη, αλλά με το λαό που την κατοικεί εδώ και τόσα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι Εβραίοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, τον πρώτο προχωριστού αιώνα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ρωμαίοι, όπως ο Λουκιανός ή άλλα μεγάλα ονόματα συγγραφείς, περνούσαν από τη Θεσσαλονίκη να την επισκεφτούν και να τη ζήσουν λίγο πολύ, ένα-δύο χρόνια μέναν εδώ. Δεν είναι τυχαίο, να τρέξω λίγο γρήγορα, ότι μέχρι και τελευταία η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε πρώτη τους Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν η πρώτη η οποία υποδέχτηκε Έλληνες από την Βόρειο Ήπειρο. Είναι η πρώτη η οποία δέχτηκε Σύριους μετανάστες και μέχρι τώρα προσπαθεί. Είναι μια ανοιχτή πόλη, μια ανοιχτή αγκαλιά. Και αυτό το αναγνωρίζει η πόλη, δέχεται εύκολα, καταλαβαίνει ότι όλοι αυτοί οι λαοί είναι φορείς πολιτισμού ταυτόχρονα, δεν τους φοβάται και απλά τους βλέπει σαν μια πολύ καλή ευκαιρία το να πάρει στοιχεία. Ήδη οι Σύριοι που έχουν ζήσει τα 2-3 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν φέρει δικές τους διατροφικές συνήθειες, τις οποίες σιγά σιγά βλέπουμε ότι εξαπλώνονται στην πόλη. Δηλαδή τα φαλάφελ που κάποτε τα τρώγανε οι πιο ψαγμένοι, που χρησιμοποιούσαν την έθνη κουζίνα, τώρα βλέπουμε αρχίζουν και τα τρώνε και άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι, αλλά τα νοστιμεύτηκαν και τα τρώνε.